λοιπόν, coach, αυτή τη στιγμή είμαστε στα μέσα της σεζόν και το Ρέθυμνο είναι η νούμερο ένα ομάδα εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης. Πώς σας κάνει όλο αυτό να βλέπετε τη συνέχεια? Η αλήθεια είναι ότι με τους στόχους που θέσαμε στην αρχή της χρονιάς, θεωρώ ότι είμαστε και με το παραπάνω μέσα στους στόχους μας. Θα μπορούσαμε να είμαστε έστω τουλάχιστον ένα σκαλοπάτι λίγο πιο πάνω, αν καταφέρναμε και κάναμε ακόμη μία νίκη εκτός έδρας σε ένα-δύο περιπτώσεις που φτάσαμε κοντά. Παρόλο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δυσανάλογη η απόδοσή μας από τα εντός και τα εκτός έδρας, είναι κάτι που δουλεύουμε για να βελτιώσουμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Όταν βασικά αγωνιστούμε και με τον Παναθηναϊκό και με την Πεξαλευκάδας με τη Νέα Χρονιά, και από εκεί και πέρα θα οριοθετήσουμε με περισσότερη ασφάλεια τους τελικούς μας στόχους λίγο πριν με την έναρξη του δευτέρου γύρου και μέχρι την ολοκλήρωσή του και πριν την έναρξη των play-offs. Βέβαια βλέπουμε ότι το Ρέθυμνο, παρότι είναι ακόμα νωρίς, έχει κάνει και υπερβάσεις, έτσι, έχετε κερδίσει τον Άρη. Εντάξει, θεωρώ ότι η νίκη στη Ρόδο επί του Κολοσσού την πρώτη αγωνιστική και η νίκη στον Άρη είναι ένα μαξιλαράκι το οποίο ουσιαστικά θα εξαργυρώσουμε με το τέλος της χρονιάς, αν όλα πάνε καλά και δεν χάσουμε και μέσα στην έδρα μας, στα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικές, ήταν πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες. Ουσιαστικά πάνω σε αυτές τις δύο νίκες, διότι ήταν οι πρώτες δύο αγωνιστικές, χτίσαμε και την υπόλοιπη πορεία που είχαμε ως ομάδα. Και μακάρι να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πες μου λίγο για σένα. Φέτος το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο υπήρχε μια αναμπουμπούλα. Πρώτα είχε έρθει άλλος coach, ο coach Λεβαράκης. Ναι. Στην πορεία ήρθες εσύ. Πες μου λίγο για όλη αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, η πρώτη μας συνάντηση με το διοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Ζωμανάκη, ήταν τον περασμένο Μάιο, όταν ακόμα ήμουν μέσα στα play-offs στο Κόσοβο. Είχα ταξιδέψει τότε, θυμάμαι, από το Κόσοβο αφημερών για την Αθήνα, που κάναμε μια πρώτη συνάντηση, περισσότερο για συνάντηση γνωριμίας. Και από εκεί και πέρα φαινόταν ότι θα υπήρχε συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, τελευταία στιγμή, οι άνθρωποι του Ρεθύμνου, και ήταν απολύτως φυσιολογικό για μένα και σεβαστό, προτίμησαν να πάνε στην επιλογή του Κώστα του Φλεβαράκη, σαφώς πιο έμπειρος στη συγκεκριμένη κατηγορία, καταλαβαίνετε. Και εγώ τότε συνέχισα την πορεία μου, τελείωσα στο Κόσοβο τη χρονιά όπως την τελείωσα και όλα έδειχναν ότι θα υπογράφα στο Ατρίκαλα, μια ομάδα με την οποία συμφωνήσαμε προφορικά σε όλα. Μπορώ να σας πω ότι άρχισα και τον προγραμματισμό στη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζω και εντάξει, ίσως πλέον να είναι και άτοπο να το σχολιάζουμε, δεν ολοκληρωθήκε επίσημα ποτέ αυτή η συμφωνία. Από εκεί πέρα, για λόγους που δεν γνωρίζω και ούτε με ενδιαφέρουν ούτε με αφορούν, συνέβη και αυτό που συνέβη και με το Ρέθυμνο και με τον Κώστα το Φλεβαράκη, και από τη στιγμή που και εγώ ήμουν ελεύθερος τότε και μου έγινε πρόταση, χωρίς δεύτερη σκέψη συμφωνήσαμε. Λίγο. Έχεις περάσει από τη Ροπινάρη, από τη Πρίστινα, τώρα το Ρέθυμνο. Πες μου γενικά την εικόνα που έχεις από γενικά την πορεία σου μέχρι στιγμή στο εξωτερικό και εκτός Κύπρου. Για να είμαι ειλικρινής, την πρώτη χρονιά όταν έβγαινα εκτός Κύπρου για να πάω στην Ερτσία, τη Ροπινάρη, ούτε εγώ ίδιος δεν υπολόγιζα να εξελιχθούν τα πράγματα τόσο θέαμα. Θετικά, με τόσο γρήγορο και θεαματικό τρόπο. Και για να είμαι ειλικρινής, επίσης, ήθελα να το κάνω για ένα χρόνο, να δω τι μπορώ να κάνω και εκτός Κύπρου και να αποφασίσω μετά τι θα έπρεπε να κάνω ως επαγγελματίας προπονητής. Ευχαριστώ, ήταν αυτό το εκπληκτικό η πορεία που συνέβηκε με την Ερτσία, ειδικά στην Ευρώπη. Και από εκεί και πλέον, ξέρεις, κάθε προπονητής, όπως και κάθε καλαθοσφαιριστής, χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
για να οδηγηθούν τα πράγματα στο βαθμό που θέλουμε, που έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Εντάξει, θεωρώ ότι γίνανε όλα όπως ήθελα να γίνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν τα προγραμματίζεις. Οι προπονητές εξαρτώμαστε σε τεράστιο βαθμό από τα αποτελέσματα που έχουμε οι εκάστοτε ομάδες μας. Και το θετικό για μένα είναι ότι όλα αυτά τα δύο χρόνια που ήμουνα στο εξωτερικό, Ρουμανία και Κόσοβο, τα αποτελέσματα ήταν ό,τι καλύτερο και για μένα και για την προπονητική μου καριέρα. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στα του Ρεθύμνου. Θέλω να μου πείσεις για τη συνεργασία σου με τον πρόεδρο της ομάδας μέχρι στιγμής. Πόσο λευκή σου έχει αυτή τη σελίδα στο σχεδιασμό σου, στις κινήσεις σου, στις επιλογές σου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήρθα σε μια ομάδα την οποία, η οποία για μένα ήταν το δύσκολο κομμάτι αυτό. Στο γεγονός ότι όταν υπέγραψα, ήδη οι τρεις ξένοι ήταν υπογεγραμμένοι. Και αποφάσισα προσωπικά για τους επόμενους, τους άλλους τρεις, συν κάποιους Έλληνες. Εντάξει, Έλληνες, είτε εγώ ήμουν προπονητής, είτε οποιοδήποτε άλλος, θεωρώ ότι οι επιλογές που είχαμε κάνει ήταν εξαιρετικές. Εγώ θεωρώ ότι η δύναμη του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή είναι οι Έλληνες μας οι καλαθοσφαιριστές και με χαροποιία διπλά, διότι οι περισσότεροι είναι και σε πολύ νεαρή ηλικία και αυτό καθιστά μια τεράστια παρακαταθήκη και για την ομάδα μας όσον αφορά τον έργο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, να το πω έτσι και λίγο κυπριακά, που είναι έξω από το χώρο, ξέρει πολλά τραγούδια. Δηλαδή ακούγονται πολλά για τον πρόεδρο. Όμως καμία σχέση. Κάνω τη δουλειά μου με τους συνεργάτες μου όπως εμείς θέλουμε. Δεν επεμβαίνει σε καμία περίπτωση είτε στις επιλογές μας είτε οτιδήποτε αλλού. Θα μας πει τη γνώμη του αν έχει χρόνο να μας την πει, διότι είναι και πολύ άσχολος ο Ζωμπανάκης. Και από εκεί και πέρα ουσιαστικά λειτουργούμε στο βαθμό που θέλουμε εμείς 100% ως προμονητές και είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερος, διότι δεν επεμβαίνει κανένας μέσα στα πόδια μας. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, εκτός από τους Έλληνες υπάρχουν και οι Κύπροι καλαθοσφαιριστές στο Ρέθυμνο. Φυσικά και το Χρυσοκοπήλιο Τραζή. Ας πω την αλήθεια, εγώ δεν βλέπω διάφορα. Έλληνες, Κύπροι, το ίδιο είμαστε. Ενώ εντάξει, παρόλο που κάποιοι εδώ το ξεχωρίζουμε λίγο, φυσικά αυτό δεν με, ούτε με απασχολεί ούτε με ενοχλεί. Έτσι, αλλιώς αρρωστημένα μυαλά παντού υπάρχουν, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, με χαροποιεί αφάνταστα και η πρόοδος και ο τρόπος που έχουν συμπεριφερθεί αγωνιστικά στην ομάδα. Ο Ανδρέας έχει λίγο χρόνο περισσότερο λόγω και της εμπειρίας του και από τον Ολυμπιακό και από τον Κόρυβο. Ο Κρίστοφερ κάνει την πρώτα του βήματα στην Α1 και θεωρώ ότι και αυτός έχει να δώσει πάρα πολλά. Είναι ένα κεφάλαιο και για τους δύο, το οποίο θεωρώ, το έχω πει και στη διοίκηση, ότι πάνω σε αυτά τα δύο τα παιδιά πρέπει να επενδύσει η ομάδα, διότι θα έχει να κερδίσει πάρα πολύ από αυτούς, πρώτα η ομάδα και μετά ήδη. Ποιο θεωρείς ότι μπορεί να είναι φέτος το ταβάνι του Ρεθύμνου, ποιος είναι ο πρωταρχικός σας στόχος? Εμείς ξεκινήσαμε πολύ ταπεινά με στόχο να μπούμε στα play-offs. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 6η θέση και αν όλα πάνε καλά με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ίσως να βρεθούμε και στην 5η θέση. Από τη στιγμή που είμαστε μεταξύ 5ης και 6ης θέσης, εγώ το λέω ξεκάθαρα, ο στόχος μας είναι από τη στιγμή που και το πρόγραμμα μας βοηθάει πολύ το δεύτερο γύρο, διότι θεωρώ ότι η επιτυχία του πρώτου γύρου έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δώσαμε και περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας από ό,τι εντός. Ήταν αρκετά δύσκολο το πρόγραμμά μας. Στο δεύτερο γύρο είναι σαφώς πιο βατό, παρόλο που δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Α1. Μπορεί να χάσεις και να κερδίσεις από οποιοδήποτε, είτε εκτός είτε εντός. Αλλά αν καταφέρουμε και τερματίσουμε μέσα στην πρώτη πεντάδα, ναι, ο στόχος μας είναι αν μπορούμε να διεκδικήσουμε τέταρτη πέμπτη θέση. Όμως πρέπει να πατάμε στο έδαφος χωρίς να αεροβατούμε
διότι από τέταρτο μπορεί να βρεθεί και οκτός ή ακόμα και εκτός play-offs, όπως είναι φέτος το πρωτάθλημα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει, πρέπει τώρα έρχεται και ένα νέο παιδί μέσα στην ομάδα που πρέπει να σωματωθεί με την νέα χρονιά. Μακάρι να είμαστε υγιείς, που είναι το πιο σημαντικό, να είμαστε υγιείς. Και θεωρώ ότι ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο και το υλικό που έχει η ομάδα, οι στόχοι μας θα είμαστε πολύ κοντά να επιτευχθούν. Λοιπόν, θέλω την άποψή σου για την αλλαγή που θα γίνει με την έναρξη του δεύτερου γύρου με τους Αμερικανούς, που από τρεις και τρεις κοινοτικούς μπορεί να είναι και έξι Αμερικανοί άμα είναι η ομάδα. Εντάξει, για μένα, να σου πω για την αλήθεια, με χαροποιεί, διότι είμαι ένας προπονητής που διαχρονικά δούλευα περισσότερο με Αμερικάνους παρά με κοινοτικούς καθοσφαιριστές. Δεν νομίζω να κάνει και τεράστια διαφορά. Άμα ένας είναι καλός καθοσφαιριστής, είτε είσαι Αμερικάνος είτε είσαι κοινοτικός, άμα ταιριάζει στο πλάνο του προπονητή και στην ομάδα, νομίζω είναι περισσότερο για οικονομικούς λόγους που θα κάνει λίγο τη διαφορά αυτό. Εντάξει, τα ΙΚΑΕ για να πάρουν αυτή την απόφαση σημαίνει υπήρχε κάποιος λόγος σεβαστός. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτόν τον νέο κανονισμό πλέον από το Γενάρη και μετά. Για παράδειγμα, εμείς θα έχουμε 5 Αμερικάνους, όμως ο έκτος μας θα είναι κοινωνικός που είναι ο Κραβίτς, που εντάξει, θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει την δουλειά και με τον καλύτερο τρόπο, αλλά γιατί να πάμε σε ένα έκτο Αμερικάνο. Ή παράδειγμα, ο Βάλτα Ζάμπας που έχει αποχωρήσει από την ομάδα, θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει στον βαθμό που θέλαμε εμείς και αποφασίσαμε να το αντικαταστήσουμε με Αμερικάνο καθοσφαιριστή. Είναι τι υπάρχει στην αγορά, τι σου κάνει σε ένα περισσότερο προπονητή. Δεν θα ήταν όπως καλύτερο αν αυτό ξεκινούσε από το πρώτο γύρο. Εντάξει, αυτό είναι καλύτερο να ρωτήσετε αυτούς που πήραν την απόφαση. Εγώ πρέπει να την ακολουθήσω. Τώρα θέλω να μου πεις για σένα. Ένας οικογενειάρχης, πόσο εύκολο είναι να φύγει από την πατρίδα του και να αγωνίζεται και να δουλέψει στο εξωτερικό? Να σου πω κάτι, το έχω ξαναδηλώσει πρόσφατα. Μόνο εγώ και η οικογένειά μου ξέρει πόσο δύσκολο είναι αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν έχεις και παιδάκια. Καταλαβαίνεις ότι ειδικά και σε ηλικία που είναι και τα δικά μου και ψάχνουν συνεχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει, όλα έχουν το κόστος τους στο τέλος της ημέρας. Αυτή είναι η δουλειά μου, από αυτό ζω και εγώ και η οικογένειά μου, αλλά εντάξει, δυστυχώς σε αυτή τη ζωή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα με βάση παραγγελία, δηλαδή να τα παραγγέλουμε και να είναι όλα όπως τα θέλουμε εμείς. Θα δούμε, εντάξει, είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο δεν περιγράφεται τόσο με λόγια, δηλαδή ό,τι και να πω, είναι αρκετά δύσκολο. Η ζωή τώρα στο Ρέθινο έχει περάσει από την Κύπρο, από το εξωτερικό και τώρα είσαι και στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το Ρέθινο, και δεν είπα και η Ελλάδα, για μένα είναι πατρίδα μου το ίδιο. Και προς Ελλάδα είναι το ίδιο. Και πόσο μάλλον, επειδή είμαι και νησιώτης, είμαι σε ένα άλλο νησί, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά. Και σε θέματα νοοτροπίας, καιρικές συνθήκες, τα πάντα. Ακόμη και στα αρνητικά, ήδη είμαστε στα ελαττώματα. Εντάξει, νομίζω το κάνεις λίγο πιο εύκολο στην προηγούμενη ερώτησή σας όσον αφορά μακριά από την οικογένεια, είμαι σαφώς πιο κοντά πλέον. Και για αυτούς αν θέλουν να έρθουν να με δουν και εγώ αν θέλω να πάω εκεί, είναι σαφώς πιο εύκολο και εντάξει, κάνει και τη δουλειά μου, θα έλεγα, σαφώς πιο ήρεμη και απολαυστική. Τώρα θέλω να μου πεις και για το επίπεδο των Κυπρίων προπονητών. Καθώς μέχρι πριν από μερικά χρόνια πολύ λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν ότι κάποιος Κύπριος προπονητής θα έρχονταν στην Α1, ναι. Και μάλιστα η ομάδα του θα πρωταγωνιστούσε και σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ναι. Πολλοί λέγανε ότι δεν θα γινόταν αυτό. Θέλω να το σχολιάσω πάνω σε αυτό και πώς το ζεις, γιατί το καταφέρνεις πλέον. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν βάζω τα πέλης όσον αφορά την εθνικότητα σε προπονητές. Ένας προπονητής μπορεί να είναι καλός από την Αμερική μέχρι την Κίνα ή ξέρω εγώ οπουδήποτε άλλο. Ακόμα και στην Κύπρο, ναι, μπορούμε να βγάλουμε καλούς προπονητές. Και υπάρχουν καλοί προπονητές στην Κύπρο.
Αυτό που βλέπω και μου αρέσει στους Κύπριους συναδέλφους είναι το γεγονός ότι ενδιαφέρονται, ενημερώνονται, προσπαθούν να ακολουθήσουν την ανάπτυξη του αθλήματος όσον αφορά τις πληροφορίες, επιμορφώνονται και νομίζω και άλλοι Κύπροι προπονητές αν τους δίνανε την ευκαιρία για να πάνε στο εξωτερικό θα είχαν παρόμοια αποτελέσματα όπως και εγώ. Το θέμα είναι, το δύσκολο είναι να βγεις. Κακά τα ψέματα, όταν συνάντησα για πολλά χρόνια αυτή τη δυσκολία θα έλεγα, είναι πολύ δύσκολο να πείσεις οποιονδήποτε στο εξωτερικό ότι ένας Κύπριος προπονητής ίσως να είναι καλύτερος από ένα Αμερικάνο, από ένα Σερβό, από ένα Ισπανό ή δεν ξέρω τι άλλο. Από εκεί πέρα το θέμα είναι να σου δοθεί ευκαιρία για πρώτη φορά και από εκεί πέρα να πάρεις την ευκαιρία από τα μαγιά και να δείξεις ότι μπορείς να όχι απλά να δουλέψεις, να επιβιώσεις, να κάνεις και τη διαφορά. Να σε ρωτήσω και για την Κύπρο. Πλέον βλέπουμε ότι έχει μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός των ξένων καλαθοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Το κατά τη γνώμη σου πόσο καλό είναι για τους ίδιους τους Κύπριους, τους παίκτες για να ανεβούν επίπεδο. Εντάξει, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή το ότι μειωθήκανε είναι πολύ κακό. Για να σας εξηγήσω. Διότι αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει πολύ πιο πριν. Πολύ πιο πριν. Αυτή η απόφαση πάρθηκε όταν είναι πλέον πάρα πολύ αργά. Θα σας εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 ξένοι και δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός Κύπριων καλαθοσφαιριστών. Διότι υπάρχει στην Κύπρο το μεγαλύτερο μας πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι το χάσμα των γενεών. Δηλαδή έχουμε τα παιδιά που είναι πάνω από 30-33, που είναι προς το τέλος. Αυτοί είναι 10-12 καλαθοσφαιριστές οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν κάνει τη διαφορά στην Κύπρο και αποτελούν και την εθνική ομάδα μέχρι φέτος το καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα είναι ελάχιστοι οι Κύπροι καλαθοσφαιριστές, οι νεαροί που μπορούν να επιβιώσουν σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό σας είπα, αυτό το 5 ξένοι έπρεπε να γίνει πριν 10 χρόνια, 8 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, ώστε όταν ήταν και πιο νεαροί αυτή η φουρνιά των 35 που ακόμα είναι μέσα στα γήπεδα, να μπορούσαν να... Ακριβώς. Για να είμαι ειλικρινής, το σκεφτόμουν πολύ τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά αυτή τη στιγμή η Κυπριακή καλαθοσφαιρά είναι εγκλωβισμένη πάνω σε αυτό, σε αυτό που συνέβη και την τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Εγώ το μόνο πράγμα που βλέπω αν μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόβλημα που έχει εξελιχθεί πλέον είναι και τα επόμενα χρόνια όσο και να είναι ασχημό και για το άθλημα, αλλά πρέπει να πάρθουν και νέες αποφάσεις να μειωθούν ακόμη περισσότεροι ξένοι, να πάρουν κίνητρο κάποια νεαρά παιδιά, να μπουν όσο γίνεται περισσότεροι νεαρά παιδιά. Διότι και τώρα με τους 5 ξένους, αν εξαιρέσουμε ένα δύο ομάδες, οι Κύπροι που παίζουν πάλι είναι ελάχιστοι. Και βγάζουμε το 40 λεπτό με 5 ξένους και ένα-δύο αλλαγές. Άμα το δούμε και λίγο. Σε θέμα rotation. Συγγνώμη. Σε θέμα rotation. Ναι. Έτσι λίγο πιο στεχνά και πιο ξεκάθαρα, πάλι είναι πρόβλημα. Πάλι είναι πρόβλημα. Διότι να σας πω και κάτι. Παρακολουθώντας με τον. Το χρόνο που έχω λίγο το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ναι, με βλέπουμε τους Κυπριούς, αυτούς που ήταν πάνω από 30, 33, 35 να είναι μέσα στο γήπεδο, διότι μπορούν κάλλιστα και τη διαφορά να κάνουν και να ακολουθήσουν και το γήπεδο. Αλλά αν εξαιρέσουμε λίγο τον Σάιμον τον Μιχαήλ, λίγο τον Μάρκο του Κεραυνού, λίγο τον Κουμί της ΑΕΚ και τον Χρήστο τον Λοϊζίδη για παράδειγμα, εντάξει, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος αυτή τη στιγμή, άλλο παιδί. Δεν βλέπω κάτι άλλο καινούργιο, φρέσκο να μπαίνει. Και ακόμα τα δύο ονόματα που ανέφερα, ο Σάιμον, ο Μιχάλη και ο Λοϊζίδης, δεν μπαίνουν, αλλά δεν είναι και μικροί. Είναι ένα θέμα. Μακάρι οι αρμόδιοι εκεί να βρουν τις λύσεις. Έχει γίνει μια τεράστια καινούργια αρχή και προσπάθεια με τη νέα τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Πραγματικά υπάρχει και ένας πρόεδρος από ό,τι βλέπω που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το άθλημα. Άσχετα αν κάποιες φορές
ίσως να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις που ίσως το δικό μου το μυαλό μπορεί να είναι λάθος, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πλάνο πλέον, προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτό το πλάνο και αυτό είμαι και λίγο αισιόδοξος ότι κάτι μπορεί να γίνει, διότι έχουμε θέμα. Έβλεπα αγώνες, τα γήπεδα είναι άδεια καταρχήν. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή για μένα είναι άδεια. Είδα παιχνίδια με δεκάτο μας στις Κερκίδες. Πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό, ο κόσμος πλέον έχει χάσει, όχι θα έλεγα την εμπιστοσύνη, το κίνητρο να έρθει στο γήπεδο να παρακολουθήσει ένα γήπεδο μπάσκετ. Ενώ ο Κύπριος αγαπά τον μπάσκετ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο στο All Star που μαζεύεται τόσος κόσμος κάθε χρόνο. Ενώ στο κανονικό αγώνα δεν έχει. Ο είδα αγώνα φέτο είναι δεκάτο. Για όνομα του φίλου. Δηλαδή, ο μόνο γήπεδο που βλέπω να μαζεύεται λίγο ο κόσμος είναι αυτό του Κεραμνού και τη ΑΕΚ. Αν είναι ντέρπι, αν είναι κανένα ευρωπαϊκό. Που και ακόμα και εκεί δεν είναι όπως παλιά. Έτσι. Ακόμα και πέρσι μου έκανε τρομερή εντύπωση, διότι λέγαμε στην Κύπρο ο κόσμος μαζεύεται πάντα στα play-offs. Ακόμα και πέρσι όταν έβλεπα αγώνες play-offs ΑΕΚ από ΕΛ, τους τελικούς, ήταν το 1 δέκατο του κόσμου της τελευταίας χρονιάς που θυμάμαι που ήμουν εγώ στους τελικούς ΑΕΚ από ΕΛ, ή δύο χρόνια πιο πριν που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, στους τελικούς ήταν γεμάτα τα Κύπρα. Γεμάτα. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει. Ο κόσμος φαίνεται ότι θέλει κάτι άλλο για να αρχίσει το γήπεδο. Χρειάζεται κάτι, δεν ξέρω, περισσότερους Κυπρίους, περισσότερο ανταγωνισμό. Ευθύνονται σε τεράστιο βαθμό και τα μάτια μαζικής ενημέρωσης που η προβολή πλέον στην καλαθόσφαιρα είναι το 1 δέκατο από την πριν. Φυσικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα προβάλλουν εκείνο που πουλά. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς η κυπριακή καλαθόσφαιρα δεν πουλά καθόλου. Τώρα θέλω να μου πεις τι βρίσκονται κομμάτι αυτό, να γυρίσουμε σε σένα, κοιτώντας τη μέχρι τώρα καριέρα σου και γυρνώντας πίσω τον χρόνο, αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω τον χρόνο, υπάρχει κάτι το οποίο θα άλλαζες? Ναι, αυτό που θα άλλαζα, η μοναδική απόφαση που πήρα θεωρώ και ήταν λάθος, παρόλο από πλευράς βιογραφικού και, ξέρω, και εμπειριών μπασκετικών με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά αυτό που θα άλλαζα, δεν θα ανάλαβα την Εθνική Κύπρου το 2011 που την ανέλαβα. Και δυστυχώς εκεί νιώθω σε εισαγωγικά προδομένος από κάποιους ανθρώπους που μου υποσχέθηκαν ότι θα με αφήσουν να δουλέψω όπως ήθελα, διότι εγώ ως προπονητής σε κάθε συνεργασία που ξεκινώ βάζω τους δικούς μου όλους κάτω. Αν θέλετε κύριε αυτή, αν δεν θέλετε, πάλι φίλοι θα είμαστε, δεν χρειάζεται να συνεργαστούμε. Παρ' όλα αυτά, στην Ομοσπονδία νιώθω ότι δεν με άφησαν να δουλέψω όπως ήθελα. Για αυτόν τον λόγο, αμέσως μόλις τελείωσαν και οι υποχρεώσεις, έπιασα πράγματα μου και πήγα σπίτι μου. Αυτό ναι, δεν θα ανάλαβα, για πολλούς λόγους. Εκείνη την περίοδο γίναν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν με εκφράζουν εμένα ως προπονητής. Δεν έχω ποτέ μάθει να δουλεύω με αυτόν τον τρόπο. Τα κρατάω για τον εαυτό μου. Δεν είναι κάτι που με έκαναν σαφώς πιο σοφό και περισσότερο, σε εισαγωγικά θα έλεγα, έξυπνο, ώστε να σκέφτομαι και λίγο πονηρά κάποιες φορές, ώστε να μην πέφτω σε παγίδες όπως αυτές που δημιουργήθηκαν την τότε εποχή. Αλλά εντάξει, σαν λέω, με το να ήμουν ομοσπονδιακός στην Εθνική Κύπρου ήταν τιμή για μένα. Πραγματικά τότε ήθελα να λάβω αυτό το πόστο για να βοηθήσω, με τις γνώσεις μου, με τις εμπειρίες μου και μακάρι στο μέλλον, μακάρι να έχω την ευκαιρία, να μου δοθεί η ευκαιρία να το ξανακάνω. Αυτή τη στιγμή προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε μια άλλη χώρα, στην Εθνική Αλβανία, τουλάχιστον μέχρι το 2019, που είναι η συμφωνία μας. Άρα γιατί να μην το κάνω και για τη δικιά μου τη χώρα, που ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησα, αλλά σίγουρα όχι με τις συνθήκες που είχα. Για να είμαι ειλικρινής, οι συνθήκες ήταν μια χαρά
Δηλαδή, ό,τι ζήτησα από τους ανθρώπους της ομάδας, άλλα πράγματα χαλάσανε στην πορεία. Η φιλοσοφία μας ήταν εντελώς αντίθετη τότε, ειδικά μόλις τελείωναν οι συγκεκριμένοι αγώνες των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ. Κάποιοι δεν ήθελαν να τις ακολουθήσουν για τους δικούς τους λόγους. Εντάξει, ο καθένας συνεχίζει την πορεία του από εκεί και πέρα. Τώρα μίλησε με την Αλβανία. Θέλω να μου πεις και για αυτό το κομμάτι της καριέρας σου. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι στο οποίο δίνω, σπαταλώ πάρα πολύ ενέργεια και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ διότι βρήκα ανθρώπους που θέλουν από το μηδέν να χτίσουν κάτι καλό. Είχαν συνειδητοποιήσει που φτάσανε, σε αντίθεση με εμάς, στην Κύπρο. Ξέρουν ότι στην αρχή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, όπως ήταν πολύ δύσκολα. Για παράδειγμα, και στους φιλικούς αγώνες και στους πρώτους επίσημους αγώνες, αλλά με το καλημέρα φανήκανε τα βήματα προόδου που δείξαμε και σε ένα παιχνίδι που παρολίγο να κερδίσουμε τη Γεωργία που μιλάμε για μεγαθύριο και προκρίθηκε και στο Ευρωμπάσκετ με τον φίλο τον Ηλία Τσούρο ως προπονητής και αργότερα που κάναμε και νίκη μετά από 9 χρόνια που κερδίσαμε τη Σλοβακία με ένα ρόστερ με μέσο όρο ηλικίας 23-24 χρόνων που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να χτίσουμε σε αυτή την εθνική ομάδα. Έχουμε στήσει ένα μηχανισμό εξέβρεσης Αλβανών καλαθοσφαιριστών που αγωνίζονται ανά το παγκόσμιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο και στόχος μας είναι ουσιαστικά αν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο, το Ευρωμπάσκετ του 2021. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό είναι. Θέλουμε όμως να στήσουμε μια ομάδα με αρχές, να δείχνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και επιθετικά και αμυντικά να αποδώσει και να βγει. Και αποτέλεσμα, τα πρώτα μηνύματα είναι πάρα πολύ ευθυνητικά και θέλουμε να, από εκεί που ξεκινήσαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη, να συνεχίσουμε τον ερχόμενο Ιούλιο με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στον όμιλο που είμαστε με την Αυστρία και την Ολλανδία. Πάνω στα ταλέντα που μου είπες, πιστεύεις ότι υπάρχουν ταλέντα στην Αλβανία που μπορούν οι παίκτες να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο? Να σου πω κάτι, υπάρχουν πολύ καλά παιδιά μπασκετικά Αλβανοί οι οποίοι αγωνίζονται στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλούς στα αμερικάνικα κολέγια. Έχουμε δύο παιδιά που αγωνίζονται Α1 Ιταλίας, στη Σερία. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά Έλληνες που είναι από Α2 και κάτω εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, το θετικό για μένα είναι ότι υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός καλαθοσφαιριστών που μπορώ να φτιάξω την προεθνική, να καλέσω 18 άτομα, από εκεί έπαιρνα να μείνω με τους 12-13 και να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Όχι τόσο για μένα, αλλά για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο το αλβανικό μπάσκετ, το οποίο κατά ψέματα τα τελευταία χρόνια είναι στο χειρότερο επίπεδο που μπορεί να υπάρξει. Και τα περισσότερα προβλήματα ξεκινάνε από το επίπεδο που έχει το ντόπιο πρωτάθλημα. Εκεί οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, το επίπεδο είναι πάρα πολύ κακό. Παρόλο που φέτος, με αφορμή και τα αποτελέσματα που είχαμε στην Εθνική, υπάρχει ένας, έτσι, θα έλεγα, ξεσηκωμός. Μετά από χρόνια πήγαν αρκετοί ξένοι τώρα στο αλβανικό πρωτάθλημα. Υπάρχει ομάδα και στην Αλβανική Λίγκα, στη Βαλκανική Λίγκα, τα Τίρανα. Του χρόνου υπάρχει σκέψη μια ομάδα να παίξει και στο FIBA Eurocup. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει ένας, πώς θα το έλεγα, σε εισαγωγικά ξεσηκωμός για να αναπτυχθεί ξανά το μπάσκετ εκεί. Το θέμα είναι ότι είναι συνειδητοποιημένοι ακριβώς που είναι το πρόβλημα και παίρνουμε, διότι είμαι και εγώ μέλος πλέον αυτής της προσπάθειας, τις σωστές αποφάσεις χωρίς συναισθηματισμούς, τι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρχει πρόοδος στα επόμενα χρόνια. Το 2016 σιγά σιγά φεύγει. Ναι. Σε ένα διέψω. Εντάξει.
Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να τελειώσει πολύ καλύτερα ο κύκλος μου στην Ερτσία. Είναι μια ομάδα στην οποία οφείλω τα πάντα όσον αφορά την καριέρα μου στο εξωτερικό. Είναι μια ομάδα η οποία και σε μένα και στους τότε παίχτες μου της πρώτης χρονιάς μας ανέβασε επίπεδο. Θα έλεγα, διότι με ρωτήσαμε πολλές φορές, είναι η ομάδα της καρδιάς μου η Ενερτσία. Είναι κάτι περισσότερο από ομάδα για μένα, τους συνεργάτες μου και τα παιδιά που ήμασταν εκεί. Εκείνη η συγκλονιστική πορεία που κάναμε μας έχει δέσει φόρους ζωής όλους μαζί. Και δυστυχώς την επόμενη χρονιά λόγω των οικονομικών δεν τελείωσε όπως θα ήθελα. Είναι κάτι που με στεναχωρία φάνταστα. Όπως και την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή νιώθω και πραγματικά εκγνώμων στη ΣΥΚΑΡ του Ιστίνα και στους ανθρώπους εκεί που σε μια δύσκολη στιγμή, δεν είναι και το πιο εύκολο να νιώθεις ότι μένεις ξεκρέμαστος ως προπονητής οικονομικά περισσότερο, έτσι. Διότι μια νυχτή εξαφανιστήκαν όλοι στην Ρουμανία. Και ήταν μια απίστευτη εμπειρία στο Κωσόβο. Το γεγονός βέβαια και στο τέλος που ήταν πλήρως επιτυχημένη η πορεία μας και σε Βαλκανική Λίγκα και στο χώρες διοργανώσεις. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο από το 2016, από το πώς τελείωσα τη χρονιά στο Κωσόβο και το συμβόλαιο μου στο Ρέθυμνο Α1 που είναι το όνειρο κάθε Κυπρίου προπονητή. Σας είπα, μας τα χάλασε λίγο η ιστορία στη Ρουμάνια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Κάθε εμπόδιο για καλό. Και τώρα τις ευχές σου για το 2017 που έρχεται. Στόχοι σου πρώτα μάλλον και μετά και τις ευχές σου. Αυτή τη στιγμή η μοναδική μου σκέψη είναι το Ρέθυμνο και το πώς θα τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στα play-offs. Εγώ είμαι ένας προπονητής που δένομαι πάρα πολύ με την ομάδα που κοουτσάρω. Νιώθω πάντοτε υπόχρεος σε αυτούς που μας εργοδοτούν για μένα και τους καλαθοσφαιριστές μου και το λέω κάθε μέρα στους καλαθοσφαιριστές μου ότι πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτούς τους ανθρώπους που μας παρέχουν τις ιδανικότερες συνθήκες. Αν ισχύει βέβαια αυτό, έτσι. Για να βγάλουμε προς τα έξω αυτό που μπορούμε και εγώ ως προπονητής και αυτός, και αυτοί ως καλαθοσφαιριστές. Και να τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο χρονιά εδώ και μετά θα δούμε. Υπάρχει χρόνος. Να σκεφτούμε πώς προχωράμε. Εντάξει, το καλοκαίρι έχω και τις υποχρεώσεις μου με την Εθνική Αλβανίας. Όμως μόνη μου σκέψη αυτή τη στιγμή είναι στο ρέθιμο και στο πώς θα τερματίσουμε στα play-offs όσο πιο ψηλά γίνεται. Από εκεί και πέρα, υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι από καρδιάς σε όλο τον κόσμο υγεία, κάθε επιτυχία. Να είμαστε υγιείς όλοι μας. Είμαστε σε μια εποχή που πάρα πολύ δύσκολη. Ανά τον παγκόσμιο υπάρχουν ακραίες και τρελές καταστάσεις καθημερινά. Γι' αυτό το πρώτο που ανέφερα είναι υγεία, ασφαλεία. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι δυστυχώς ο αθλητισμός τα τελευταία χρόνια βγάζει και λίγο αντίθετο μήνυμα. Ο αθλητισμός είναι αγάπη, είναι συμφιλίωση, είναι φιλία και εμείς λόγω του ανταγωνισμού καμιά φορά το κάναμε, το φέραμε στο άλλο άκρο, ειδικά εμείς οι Μεσογειακοί που έτσι, το ταραμπέραμέντο μας είναι και λίγο πιο ένθερμο. Στραβάρα στα μάτια μας, αυτό είναι τέλος πάντων, μην το χαρακτηρίσω και κάτι διαφορετικό, δεν είναι και σωστό. Ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο, υγεία, καλή χρονιά και να βγάζουμε τα σωστά μηνύματα έξω ως αθλητές, ως προπονητές. Γενικά ο αθλητισμός μπορεί να δώσει κάτι που κανένα άλλο μέσω στην καθημερινή και στην παγκόσμια ζωή μπορεί να το κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.